Προφανώς έχει δεξιοδότηση από το κόμμα του να πει κάτι τέτοιο. Εμείς θα επιφυλαχθούμε ή από την κοινή λογική. Και θα αποφασίσει το κόμμα και ο πρόεδρος πότε θα. Δεν έχετε αίσθηση πάντως αν είναι. Έχω την αίσθηση ότι κατά πάσα πιθανότητα θα το ψηφίσουμε, αλλά δεν μπορώ. Έχω την αίσθηση ότι κατά πιθανότητα θα το ψηφίσουμε. Γιατί αυτό μαρτύρει. Όπως είπε και ο κύριος Λοβέρδος, πολύ σωστά, αυτή είναι μια συμφωνία η οποία έχει πάρθει από την προηγούμενη κυβέρνηση και εκ των πραγμάτων έπρεπε να έχει γίνει εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια. Κύριε Ξηδάκη, θετικό το μέτρο. Να κάνω μία προέκταση. Μαζί με το ερώτημα. Όχι το ερώτημα. Ναι. Μία τοπική οργάνωση της ΟΝΕΔΗ Μαθίας έβγαλε μία σκοτεινή ανακοίνωση εναντίον της ηγεσίας του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας. Και λέμε ένα μικρό. Okay. Ένα μεσαιωανότερο στέλεχος μοίραζε τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καλώντας τον κόσμο να τους απειλήσει, να τους περιορίσει, να τους τρομοκρατήσει, παρεπέμφθη στον εισαγγελέα. Ποιος είναι ο υπερασπιστής του που έσπευσε αμέσως? Ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Αυγενάκης. Είπε όλοι στο πλάι του. Είναι κάτι μεγαλύτερο από μεμονωμένα μικρά περιστατικά. Υπάρχει μια μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας στην άκρα δεξιά, με δομικά στοιχεία. Το είδαμε μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτός που έδωσε τη γραμμή ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο άνθρωπος που βούλιαξε το Μακεδονικό από την αρχή της δεκαετίας του 90. Αυτά που είπε ο κύριος Βορύδης είναι δομική, σκληρή, ορμπανική ακροδεξιά. Δεν είναι κάτι τυχαίο που είπε η ΟΝΕΔΗ στην Ημαθία. Είναι κάτι που λέει η κορυφή του κόμματος. Η κορυφή του κόμματος εκφράζεται από το λαός και τον Αντώνη Σαμαρά στα μεγάλα ζητήματα. Όποτε θέλετε εσείς, κύριε Βορύδη. Να μιλήσουμε με πολιτικούς όρους. Και υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι μιλάνε διαφορετικά. Λένε ότι αν ακολουθήσουμε αυτές τις σκράβιες, θα γίνουμε ένα κομματίδιο του 18%. Υπονώντας το Μάιο του 2012. Ο Αντώνης Σαμαράς έφτασε το ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη μεταπολίτευση. Να πάμε τώρα στην. Πάντως το πρόβλημά μας σήμερα, κύριε Ξηδάκη, δεν είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Το πρόβλημά μας στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι η άκρα δεξιά, η ορμπανοποίηση της πολιτικής ζωής απ' άκρη σ' άκρη. Είναι μείζον θέμα. Έχουμε περιβάλλον και συνθήκες μεσοπολέμου. Και όλες οι δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου πρέπει να μιλήσουν. Έχουμε αλλάξει θέμα. Όμως δώσατε τις επαρκείς απαντήσεις και τοποθετήσεις. Παρατηρήσεις γεγονότα είναι. Δεν είναι κρίσης. Πάμε στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Κανένας δεν λέει ότι όταν αυξάνεις. Το πάνε όλα, το είπε και ο κ. Λοβέρδος. Εμέσως πριν σαφώς και ο κ. Καραμαλής. Αλλά εδώ ξέρετε κάτι. Είναι το αφορολόγητο, το οποίο έχει ψηφιστεί για να μειωθεί, που θα απορροφήσει πλήρως την αύξηση. 650 ευρώ θα ρωτήσω. Είναι οι άδικοι αμεσηφόροι, τους οποίους πληρώνω εγώ και εσείς, και αυτός που θα πάρει τον κατώτατο μισθό, αλλά και οι δύο θα πάνε να πάρουμε καύσιμα με ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και οι δύο θα πάνε να πάρουμε προϊόντα από το σούπερ μάρκετ με υψηλό ΦΠΑ. Εκεί δεν πρέπει να γίνει κάτι έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει ανάσα αυτός ο κόσμος. Να φανεί ότι όντως περνάμε σε καταστάσεις κανονικότητα, σε περίοδο. Να του μείνουν τα λεφτά της αύξησης. Γιατί κάτι, όλα αυτά, οι δείκτες, αγορές. Αυτός τη Βαρβάκη ο αγοράξε. Δεν ξέρει τις αγορές τώρα. Η Βαρβάκη ως αγορά και η λαϊκή αγορά της γειτονιάς του τον ενδιαφέρει. Είναι η αγορά, βεβαίως. Κοιτάξτε, πολλά πρέπει να γίνουν. Και διορθωτικές παρεμβάσεις στην ασφαλιστική εισφορά του. Πρώην ΑΕΤ. Γιατί παρασύρεται από το βασικό. Αυτό πρέπει να το αποδεσμεύσετε. Πρέπει να αποδεσμευτεί ελέφυρη και να γίνει μια διορθωτική παρέμβαση. Θα αυξηθεί η εισφορά του, ξέρετε. Είχε πέσει εντυπωσιακά, διότι συναρτήθηκε από το εισόδημα. Το σημάναμε το πρωί, πρέπει να το δείτε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό που συμφωνείτε. Όταν θα έρθει το σχέδιο νόμου στη Βουλή, θα χαίρομαι που συμφωνείτε. Γιατί και εσείς πρέπει να συμφωνείτε, κύριε Ξηδάκη. Ναι, βεβαίως. Θα γίνουν. Το θέμα είναι αν μπορεί να το κάνουμε. Αλλά θα το δούμε. Κοιτάξτε, έγινε μια θηριώδης εσωτερική υποτίμηση. Ένα βράδυ ξύπνησε η κυβέρνηση Παπαδήμου το 2012 και ταπείνωσε τους μισθούς 22% και 35%, 37% τον νεανικό. Δηλαδή είχαμε αυτή την εφεύρεση του υποκατώτατου. Εν τω μεταξύ η ανεργία κάλπαζε. Τώρα έχουμε μία μείωση της ανεργίας, ποτέ 9 μονάδες πόσο έχει πέσει. Από 27 είναι κοντά στο 18. Μεγάλο ποσοστό. Βεβαίως. Αμερική και εκπαιδευτική απασχόληση. Ναι, ναι.
Δεν εφευρέθηκε. Και δεύτερη στον κόσμο σε ανεργία 15-24. Ναι. Με τις χώρες του Νότου να είναι μαζί. Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Γαλλία. Πάντως, αυτό αφορά και την Ευρώπη. Είμαστε... Και αυτό που λέγατε για την άνοδο της άκρας δεξιάς. Δείτε ποιες χώρες έχουν μεγάλο ποσοστό στους νέους ανθρώπους. Πάντως είμαστε λίγο καλύτερα από το 2014. Έχουμε πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1 εκατομμυρίου ανέργων. Κάτι είναι. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Φυσικά και στην ανάταξη των μισθών και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων έχουμε κάποιες βελτιώσεις. Ο Πικοδάτος βοήθησε να μειωθεί η ανεργία γιατί προσλαμβάνουν τους πιτσιρικάδες με 400 ευρώ, έτσι. Δηλαδή ήταν ένα καθεστώς το οποίο βοήθησε να μειωθεί η ανεργία. Του μισθού δεν έχει καμία σχέση με τη φορολογία. Μην τα μπερδεύουμε. Πρέπει δεν να... ανεβαίνει ο κάτω. Ο άνθρωπος που παίρνει το κατώτατο. Λέμε ότι η μείωση του αφορολόγητου θα μειωθεί την αύξηση. Επειδή ακούγεται την μείωση του αφορολόγητου. Ναι. Αυτό είναι κατευθείαν κατανάλωση. Αυτό θέλω να επισημάνω. Η αύξηση του κατώτατου είναι κατευθείαν κατανάλωση. Ναι. Άντρια μου, το κατάλαβα. Απλώς το επισημαίνω. Αλλά αν του μειώσει το αφορολόγητο. Αυτό ο άνθρωπο. Ό,τι του δίνει από τη μία τσέπη, έτσι, να το πάρει από την άλλη. Ακριβώς. Πριν συνεχίσουμε. Στην κλίμακα του μία αφορολόγητου εννοούν. Θα κάνουμε δεύτερο γύρο. Γιατί... Βεβαίως. Πριν συνεχίσουμε όμως, έχουμε αυτό το χάλι που παρουσιάστηκε και μακάρι ο άνθρωπος να αθωωθεί γιατί ισχυρίζεται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της χώρας, ο τέος διοικητής.